βεβαίως αυτή η ελαφρότητα δεν του δίνει κανένα ελαφρυντικό, διότι μιλάει σαν να ακούμε την πιο μαύρη περίοδο της μετεμφυλιοπολεμικής δεξιάς. Δεν λέει κανείς εύκολα να κάψουν μια εφημερίδα. Το να κάψουν μια εφημερίδα δεν είναι μόνο μεσαίωνας, όπως σωστά είπε και ο Γουάστο Πάρκας, είναι και χιτλερισμός. Ναι. Είναι λυπηρό ένας πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας που η πολιτική του παρουσία δεν είναι ταυτισμένη με τις πιο ακροδεξίες απόψεις. Αυτό είναι αλήθεια. Να εμφανίζεται σήμερα νοσταλγός, έστω με ελαφρότητα όπως το είπε, τέτοιων πρακτικών. Τι δείχνει όμως? Δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία ως σύνολο, παρά τις τιμητικές εξαιρέσεις και τη ύπαρξη διαφορετικών απόψεων και ρευμάτων, ως σύνολο, ως κατεύθυνση, ως συνισταμένη στη μάχη που δίνεται σήμερα γύρω από το θέμα της πορείας της χώρας και της εξουσίας, σκληραίνει συνεχώς, πηγαίνει πιο ακροδεξιά και είναι διατεθειμένη να τα κάνει όλα, το τονίζω αυτό, όλα, για να μείνει γαντζωμένη στην εξουσία. Και αυτό είναι το επικίνδυνο. Ναι, είναι. Και δεν είναι η πρώτη φορά που η Αυγή, στο τελευταίο ιδιαίτερα διάστημα, μπαίνει στο κεντρικό πολιτικό στόχαστρο του αντιπάλου, να χρησιμοποιήσω έτσι. Για δύο λόγους. Για δύο λόγους. Ο πρώτος, διότι είναι η Αυγή. Με την έννοια ότι είναι μια εφημερίδα της αριστεράς, η οποία έχει μάθει να μάχεται κάθε μέρα, να πληροφορεί, να ενημερώνει, να σέβεται την διαφορετική άποψη, αλλά να μάχεται, να έχει άποψη όμως. Όχι απλώς να λέει ως τροχονόμος το ένα και το άλλο, περάστε. Και το δεύτερο, διότι η Αυγή είναι οργανικό μέρος του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Δεν σημαίνει κομματικό όργανο. Όχι. Ότι πατάει ένα κουμπί κουμουνδούρι και γράφουμε εμείς. Όχι. Σημαίνει ότι είμαστε μέρος μιας συλλογικής πολιτικο-ιδεολογικής προσπάθειας που σήμερα γίνεται με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία μέσα για την αναστήλωση της κοινωνίας για να υπάρξει μια διαφορετική προοπτική και μια διαφορετική προοπτική εξουσία. Αυτό πονάει. Αν ήμασταν ένα έντυπο που ανταναχλούσε μόνο την κυκλοφορία του, δηλαδή μικρή κυκλοφορία σε έντυπο, δεν θα σωγόταν κανένας μαζί μας. Ξέρω ότι είμαστε κάτι περισσότερο. Είμαστε, επαναλαμβάνω, ένα οργανικό μέρος του ΣΥΡΙΖΑ, που αυτό σημαίνει ότι με δημοσιογραφική αυτοτέλεια δίνουμε από κοινού μια μάχη, τη μάχη για να υπάρξει μια αλλαγή στη χώρα μας άμεσα. Νίκο, αυτό που έχει ενδιαφέρον, και έρχομαι εδώ και να βάλω και το ραδιόφωνο μας δίπλα, το κόκκινο δηλαδή, το μας είναι ολονών, δηλαδή, γι' αυτό το λέω. Το μας μέσα βάζω και άλλα έντυπα, δεν βάζω μόνο την Αυγή. Ναι, ναι, αλλά όχι. Απλώς είναι ένα καθημερινό έντυπο η Αυγή. Έχει ένα ειδικό βάρος. Σωστό, το ίδιο το κόκκινο έχει καθημερινή βάση. Και άλλα έντυπα πολλά υπάρχουν που δίνουν αυτή τη μάχη. Μικρότερα, μεγαλύτερα, να μην τα ονομάσω τώρα, δεν έχει νόημα. Βεβαίως, βεβαίως. Και το και ξέρουμε όλοι για ποια λέμε. Όμως λέω για αυτά τα δύο μέσα, που είναι οι καθημερινοί ουσιαστικά σύντροφοι του ακροατή, ή τουλάχιστον παλεύουν να γίνουν οι καθημερινοί σύντροφοι του ακροατή και του αναγνώστη. Εδώ και καιρό έχουν επικεντρώσει τη στόχευσή τους στα δύο μέσα. Πριν από 15-20 μέρες, ένα μήνα, ήταν το ραδιόφωνο. Ναι. Θα ξανά είναι αύριο. Δεν υπάρχει θέμα. Μου ήρθε και μια αγωγή. Μου ήρθε και μια αγωγή εμένα χθες. Ήρθε μια αγωγή από το γραφείο Μαρκο Γιαννάκη. Εντάξει, αυτό είναι μέσα στο... Και πλούσιοι, δηλαδή, να το πούμε εκείνο αυτό. Και εμείς έχουμε γίνει αντικείμενο βιομηχανίας αγωγών. Ακριβώς, γι' αυτό το λέω. Δεν θα σταματήσουμε όμως. Γιατί έχουμε δίκιο. Δεν διασύρουμε κανένα, ούτε εμείς ούτε εσείς. Δεν έχουμε μια πολιτική, δηλαδή, σπήλωσης ανθρώπων, αντιθέτως, δεν ασχολούμαστε προσωπικά και στο βαθμό που αναφερόμαστε σε πρόσωπα, το κάνουμε για να ελέγξουμε τη δημόσια λειτουργία τους. Δεν κάνουμε πολιτική κλαρότητα εμείς. Συνεπώς θα συνεχίσουμε με επιχειρήματα, με αποδείξεις, με τεκμήρια, πιθανά με λάθη θα τα αναγνωρίσουμε και πάντοτε δίνοντας τη δυνατότητα αντιλόγου σε κάποιον ο οποίος θεωρεί ότι τον θίγουμε, θα συνεχίσουμε αυτή την πολιτική, παύλα, ιδεολογική μάχη. Και εσείς και εμείς.